Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Κάσταρο, στο οποίο κάνουμε όμορφα πράγματα εδώ πέρα, αναλύσεις αστρολογικές, αριθμολογικές, αναλύσεις φυσικά ταρό, μερούνους, συμβολισμούς κτλ. Για τους καινούριους, καλώς ήρθες στο κανάλι μου, κάνε την εγγραφή σου, επίσης επέλεξε και το καμπανάκι στο όλες τις ειδοποίησεις και να ευχαριστήσω και τους παλιούς συνδρομητές για τη στήριξή σας. Να προσθέσω μόνο, πολύ γρήγορα, ότι υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr, μπορεί κάποιος να το πληκτρολογήσει στο Google, μπαίνει στο Google, πληκτρολογήσει akastaro, βγαίνει στο site μου και ό,τι έχω ετοιμάσει, ό,τι έχω βγάλει όσον αφορά σε θέματα και στο site μου και στο κανάλι μου. Και στο site μου θα βρεις δωρεάν υπηρεσίες με τρεις κάρτες, μία κάρτα, online μαντίο, πολύ συγκλονιστικό, πολύ ωραίο, μοναδικό στην Ελλάδα. Είναι δωρεάν υπηρεσίες, chat φυσικά με τον Ακάς, μπες μέσα, δες τα, σκάλισέ τα, θα περάσεις πολύ ωραία. Πάμε όμως τώρα να δούμε γενικότερα για τον μήνα Ιούλιο τα ζώδια ένα προς ένα, τις γενικές ενέργειες και τα μυστικά μηνύματα τα οποία υπάρχουν από πίσω να αποκαλυφθούν και να τα δούμε. Οπότε, να ξεκινήσουμε και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι το εξής, να κάνουμε πρώτα ένα bottom of the deck, να δούμε τις γενικές ενέργειες του Ιουλίου. Επίσης, δείτε οπωσδήποτε και το βιντεάκι το οποίο έχω ετοιμάσει με τις γενικές ενέργειες, ένα σύντομο βίντεο με τις γενικές ενέργειες του Ιουλίου. Είναι πολύ με μεγάλη λεπτομέρεια, πολύ κατατοπιστικές, θα πάρετε πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες. Και να κάνουμε εδώ πέρα τώρα το bottom of the deck και να δούμε τα εξής πράγματα. Το πολύ σημαντικό που ξεκινάει ο Ιούλιος είναι με το 9 πεντάκτινο. Το 9 πεντάκτινο είναι μια κάρτα τύχης, είναι μια κάρτα χαρούμενη, έχει και μια τάση, okay, θέλω και λίγο, μπορεί να σημαίνει βγαίνω από τη μοναξιά μου, προχωράω, κάνω, εκφράζομαι, βγαίνω, έχει ένα ωραίο κήπο εδώ πέρα και επίσης είναι και καρμική κάρτα, έτσι, εδώ σημαίνει και επικοινωνία. Κάτι περιμένετε ίσως κάποιες όσον αφορά στο κομμάτι να επικοινωνήσετε με μια παλιά αγάπη, ίσως με μια επανασύνδεση, αλλά προσέξτε, δεν μιλάει η επανασύνδεση εδώ μιλάει η επικοινωνία. Μιλάει επίσης ότι έρχεται η στιγμή να ολοκληρωθεί ένας κύκλος και να δείτε τι θα κάνετε, σε οποιοδήποτε θέμα. Επίσης έρχομαι εδώ πέρα, μάλιστα, έχουμε το άρμα. Το άρμα συνδέεται ναι, με το ζώδιο του καρκίνου και φυσικά έχουμε μια νέα σελήνη στον καρκίνο. Θέματα αγάπης, φροντίδας, ρομαντισμός, συνέστημα, έρωτας, όμορφα πράγματα, soft που λένε πράγματα, μαλακά πράγματα. Όμως, επειδή είναι ο πολεμιστής εδώ, είναι ο ήρωας, θέλει εδώ να σας πει ένα άλλο μήνυμα ο Ιούλιος, ότι πολλές φορές χρειάζεται να πολεμήσετε. Να βγείτε από αυτό το παθητικό ίσως, διότι εδώ ο πολεμιστής τι κάνει, δεν έχει ξεκινήσει την εκστρατεία του. Όλα στα ταρό παίζουν μεγάλο ρόλο. Οι συμβολισμοί παίζουν μεγάλο ρόλο, οι εικόνες, αν είναι στατικές, αν έχουν κίνηση, όλα, όλα, όλα. Εδώ αυτός δεν έχει ξεκινήσει, εδώ αυτός σκέφτεται, οργανώνει, τα βάζει κάτω και σκέφτεται πολύ σοβαρά και μετά θα δει πώς θα δράσει. Και θα πάει δεξιά, θα πάει αριστερά, τι απόφαση θα πάρει. Και μπορεί και να ορμήσει. Θέλετε έναν ήρωα εσείς ή μια ηρωίδα εσείς, δηλαδή ή άντρες ή γυναίκες ανάλογα τώρα με το τέτοιο. Είναι ένας μήνας ο οποίος θα βγάλει αρκετό συνέστημα και από μέσα μας αρκετές επιθυμίες. Και το επόμενο είναι ένας βασιλιάς. Αρσενική ενέργεια, ένας βασιλιάς μπαστούνι. Το αρσενικό στοιχείο λοιπόν εδώ πέρα έρχεται και είναι πολύ ισχυρό διότι σαν να διεκδικεί αυτή τη γυναίκα. Σαν να υπάρχει ένας βασιλιάς, σαν να υπάρχει και ένας πολεμιστής και εσείς είστε να επιλέξετε. Ποιον θα επιλέξετε, το βασιλιά ή τον πολεμιστή. Τώρα μιλάμε λίγο με αρχέτυπα, έτσι, μιλάμε με τέτοια πράγματα, διότι ο βασιλιάς εκφράζει κάτι, εκφράζει ένα συγκεκριμένο αρσενικό. Και εδώ σημαίνει νερό ή πάθος, έτσι, εδώ σημαίνει όμορφη ροή, όμορφες στιγμές, χαλαρές στιγμές ή πάμε σε πάθος εδώ πέρα. Πάμε δηλαδή σε ένταση, πάμε σε δύναμη. Ο μήνας Ιούλιος λοιπόν προσφέρεται και για πάθος και για αποφάσεις και για δύναμη και για πρακτικά θέματα και για να βγείτε από τη μοναξιά σας και να προχωρήσετε. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο. Πάμε τώρα να δούμε κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Ένα λεπτό δώστε μου μόνο να ανακατέψω λίγο για να ξεκινήσουμε να δούμε και τα μυστικά μηνύματα εδώ, τι μυστικά μηνύματα έχει το κάθε ζώδιο. Και ξεκινάμε λοιπόν με τους κρυούς. Κρυός λοιπόν το βάζω εδώ πέρα και αρχίζω τώρα να βάζουμε, να βλέπουμε. Το πρώτο πράγμα είναι το παρελθόν. Για να δούμε το παρελθόν, τι τελειώνει. Α, να το φέρω
πιο κάτω για να μπορούμε να τα βλέπουμε. Το παρελθόν είναι ένας αυτοκράτορας. Θέματα εξουσίας λοιπόν, θέματα με πατεράδες, θέματα με πολύ αυστηρούς ανθρώπους, ή τους αφήνετε πίσω και περνάτε μια χαρά και λέτε «γεια σου μεγάλε, κάτσε εσύ εκεί στη μιζέρια σου», γιατί αυτός μπορεί, ο αυτοκράτορας, όλα καλά, όλα ωραία, έχει βγει και το ζωδιό σας κρυός-κρυός, αλλά μπορεί να γίνει πολύ τετράγωνος. Πολύ τετράγωνος, πολύ λογική, πολύ εκλογήκευση σε όλα, καμία μαγεία, καμία ομορφιά. Αυτό το αφήνετε πίσω σας, για κάποιο λόγο. Το επόμενο που επιλέγουμε είναι τι έρχεται στο μέλλον και είναι νέα σχέδια. Ναι, εσείς κάνετε νέα σχέδια και μάλιστα σκέφτεστε να μετακινηθείτε, να προχωρήσετε στη ζωή σας, να πάτε όσο μακριά επιθυμείτε, αρκεί να πετύχετε το στόχο σας. Δεν φοβάστε τη μετακίνηση. Σχέδιο. Ιούλιος λοιπόν προσφέρεται για σχέδια για εσάς. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό που έρχεται τώρα και είναι εδώ, είναι εξωτερικό περιβάλλον, είναι η σκέψη σας, είναι μία φροντίδα. Ναι. Είναι μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Η βασίλισσα πεντάκτηνο έχει να κάνει με τη φροντίδα, έχει να κάνει με το φροντίζω τα πράγματα, τα θεραπεύω τα πράγματα, έχει να κάνει και τα οικονομικά κομμάτια. Σκέφτεστε ίσως πολύ το επαγγελματικό, το οικονομικό κομμάτι σας, απασχολεί ίσως και κάποια θέματα στην εργασία, αλλά είναι καλό όμως διότι σας δίνει θετική δόνηση. Και αυτό που σας σταυρώνει, δηλαδή έρχεται για να το αντιμετωπίσετε, για να το δείτε, είναι το 5 πεντάκτηνο. Πολλά πεντάκτηνα έχουν βγει εδώ πέρα, λοιπόν έχει να κάνει με την ύλη κυρίως. Εδώ, προσέξτε φίλες και φίλοι μου, τι εύχεστε, τι έρχονται ως γεγονότα και ως άνθρωποι, διότι δείχνει μία μιζέρια, δείχνει αχ δεν έχουμε λεφτά, αχ εκείνο, αχ τάλο, αχ βαχ. Δεν λέω, υπάρχουν προβληματισμοί, δεν λέω, υπάρχουν εννοείται και δύσκολες καταστάσεις, αλλά σας καλεί να βγείτε, βγες σου λέει εδώ, φύγε, βγες. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εσάς τους κλεισούς να βγείτε από κάθε είδους κλεισούρα, κατάθλιψη, δυσκολία, επαγγελματικά, περίεργα, έτσι, βγες σου λέει, φύγε. Ωραίο μήνυμα αυτό. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα, να πάμε στο επόμενο ζώδιο. Να μάζεψω μόνο τις κάρτες μου. Α, το μυστικό μήνυμα λοιπόν, μισό λεπτό, θα βγάλουμε και το μυστικό μήνυμα, να το δούμε για τον... Ένα λεπτό. Ωραία, επέλεξα μία... Εντάξει, θα τις βάλω εδώ πέρα, να τις δείτε. Επιλέγω μία κάρτα, αυτή εδώ πέρα είναι. Και εδώ τι έχει να κάνει, έχει να κάνει με το 19. Προσέχουμε εδώ πέρα γενικότερα. Είναι το χαγκαλάζ. Λοιπόν, δυνάμεις έχει τον αριθμό 19. Ο αριθμός 19 μας κάνει το 10, μας κάνει το 1. Και ο αριθμός 1 εδώ πέρα, σας το φέρω πολύ κοντά, σαν μυστικό μήνυμα, η δύναμή σου και η αξία σου σε περιμένουν. Πόσο σημαντικό μήνυμα είναι για να βγείτε από τη μιζέρια και τη δυσκολία που είπαμε προηγουμένως. Και εδώ τι σημαίνει, αλλαγές, ελευθερία, ανακαλύψεις και γενικότερα προσοχή στα γεγονότα. Ναι. Χρειάζεται λίγο μια προσοχή για σας τους κρύους για τον Ιούλιο. Ωραία. Για να προχωρήσουμε να πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, Ταύρι. Ταύρι λοιπόν. Τι έχουν να μας πούν οι Ταύροι. Ποιες είναι οι γενικές δονήσεις. Τι αφήνετε πίσω σας. Κάτι τελειώνει και αυτό που τελειώνει είναι ο Ερημίτης. Καλό αυτό. Ο ερήμητης είναι ψάχνατε την ψυχή σας, ψάχνατε να βρείτε, ψάχνατε να βρείτε τέρι, ψάχνατε να βρείτε δουλειά, ολοκληρώνετε. Τελειώνει. Είναι και ο αριθμός 9, σημαίνει τελειώνει. Ένας κύκλος τελειώνει. Τελειώνει η μοναξιά, τελειώνει η κακή επικοινωνία, τελειώνει λίγο η απομονωμένη επικοινωνία. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή, με τον σύντροφό σας, με τη δουλειά σας, με πράγματα που θέλατε, κάτι ολοκληρώνεται. Το μέλλον είναι λαμπρό. Ήλιος. Πολύ όμορφη κάρτα, πολύ αισιόδοξη κάρτα. Ταιριάζει κιόλας με τον ήλιο διότι μπαίνουμε και στην περίοδο του Λέοντα λοιπόν. Συντονίζεστε με κάτι πολύ όμορφο, πολύ δυνατό, πολύ λάμψη, πολύ δύναμη, ευτυχία, θετικές ενέργειες, με θετική ενέργεια προχωράτε και ναι, okay, σας απασχολούν βέβαια από το εξωτερικό περιβάλλον εδώ, αλλά και οι σκέψεις σας είναι τα χρήματα. Έχετε πάντα εσείς οι Ταύροι ένα θέμα με τα οικονομικά. Να έχουμε πολλά λεφτά για να μην τυχόν έχουμε για λόγους ασφαλείας. Είναι okay, για λόγους ασφαλείας. Ο καθένας πώς το σκέφτεται. Αλλά, επίσης αυτό το οποίο λέει εδώ μπορεί να χρειαστείτε και κάποιες σκέφτεστε και κάποιες στιγμές λίγο να φουγκραστείτε, λίγο να απομονωθείτε. Δεν σας έχει φύγει αυτό εδώ, σας επηρεάζει λιγάκι. Έχετε μια τάση για απομόνωση, έχετε μια τάση λίγο να μείνετε λίγο μόνοι, μόνες σας για κάποιες στιγμές. Είναι okay. Αλλά και πάλι εδώ δεσπόζει το χρήμα όμως και λέει ότι, κοίταξε να δεις, εγώ λέει, σκέφτομαι ότι για να είμαι ασφαλής θέλω χρήμα. Εντάξει, οκ.
Μια χαρά. Το επόμενο που έρχεται και σας σταυρώνει είναι η μεγάλη αίρια. Μεγάλη διέστηση, μεγάλη πνευματικότητα. Σας ευνοεί η νέα σελήνη εδώ πέρα, κυρίως, η νέα σελήνη κυρίως, έτσι, που γίνεται στις 10 περίπου. Πότε γίνεται, για να δω τη σημειώσεις, μισό λεπτό, το ξέχασα. Έλα ρε φίλε. Έχουμε λοιπόν νέα σελήνη που γίνεται στη 18η μοίρα στις, αν είναι δυνατόν. Ναι, 10 Ιουλίου. Κόλλησα κι εγώ λιγάκι. Λοιπόν, 10 Ιουλίου, νέα σελήνη, διέστηση, μεγάλη διέστηση. Πολύ καλό θα σας βγάλει αυτή εδώ πέρα, μαζί με αυτό εδώ πέρα, είναι πολύ δυνατή συνδυασμή, θετική ενέργεια στο φως. Στο φως δηλαδή τα πράγματα, πολύ θετικές ενέργειες σας βγάζουν από δυσκολίες. Λοιπόν, και για να δούμε από ποιο είναι το μυστικό μήνυμα που έχει να σας πει. Και είναι το θουρί σας, μάλιστα. Φωτιά και εδώ, πολύ φωτιά, πολύ δύναμη, έχει βγει το ζώδιο σας. Εδώ σημαίνει οραματισμός, σημαίνει λίγο εσωτερισμός, διαλογισμός, προσευχή. Προχωράμε λοιπόν με μεγάλη δύναμη. Και με αυτή τη δύναμη προχωράτε και έχετε τον αριθμό 21 εδώ, όπου ο αριθμός 21 σας αποκαλύπτει ένα μυστικό μήνυμα για σας. Εδώ είναι ο αριθμός 3 και ο αριθμός 3 τι σημαίνει? Η Αφροδίτη σε βοηθά στο συναισθηματικό κομμάτι. Θέματα αγάπης, έρωτα ευνοούνται. Μάλιστα, εσείς οι Ταύροι λοιπόν, οι Ταυρίνες, μέσα στον Ιούλιο μη χάσετε την ευκαιρία, διότι υπάρχει ήλιος εδώ πέρα και ο ήλιος σημαίνει και καλή συνεργασία και επαφή. Εδώ σημαίνει και πολλά πράγματα, έτσι. Σημαίνει και συνέστημα, σημαίνει και αγάπη, σημαίνει και ερωτική επαφή, σημαίνει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτό ήταν και για το ζώδιο των Ταύρων. Να τα μαζέψουμε για να πάμε στο επόμενο ζώδιο. Ωραία, με βλέπετε, τα μαζεύω, δεν πειράζει, είναι μέρος της διαδικασίας. Δίδυμοι λοιπόν, τι έρχεται για τους διδύμους, για να δούμε. Δίδυμοι λοιπόν, ζώδιο διδύμων, τι ολοκληρώνεται για εσάς, κάτι ολοκληρώνεται. Αυτό που ολοκληρώνεται είναι bye bye, τι, ένας υπότης, κάποιος άντρας, κάποια αρσενική ενέργεια που σας ενδιέφερε κάπου, δεν, ή τα βρήκατε, δεν τα βρήκατε, υπήρχε, τέλος πάντων. Εδώ επίσης έχει να κάνει και το επαγγελματικό κομμάτι. Μία πρόταση ίσως δεν ευδοκίμησε, δεν είχε ίσως τις προϋποθέσεις που εσείς θέλατε. Όμως δεν είναι κακή κάρτα και δεν θέλω να την ερμηνεύσω με αρνητικό τρόπο, διότι μπορεί να σημαίνει και επιτυχία εδώ, η οποία ολοκληρώθηκε και πάτε για άλλα. Για να δούμε που πάτε για άλλα. Ω, δύο υπότες. Μάλιστα, δύο υπότες σας διεκδικούν. Αυτό είναι πολύ καλό γενικά για τους διδύμους. Δύο αρσενικές ενέργειες, μία πιο σταθερή και ήρεμη, μία πιο δυνατή και παθιασμένη, αλλά επειδή μιλάμε σε γενικό πλαίσιο τώρα, αυτός εδώ πέρα σημαίνει για το μέλλον, σημαίνει όρμα, πραγματικά σημαίνει όρμα, πάρε δύναμη, γίνε όρμα, δηλαδή γίνε υπότης και όρμα με δύναμη. Ναι, είτε άντρας είτε γυναίκα, σου λέει φτιάξε το μέλλον σου και πήγαινε, ικανοποίησε τα όνειρά σου, όποια και αν είναι. Κυρίως όμως έχει να κάνει με αρσενικές ενέργειες. Μπορεί να είναι γνωριμίες, μπορεί να είναι φλερτ, μπορεί να είναι διεκδικήσεις, διεκδίκηση ενώ ερωτικές διεκδικήσεις. Αυτό είναι πολύ καλό. Ή μπορεί να έχετε να κάνει και μια επιλογή. Τι προτιμάτε, αυτόν ή αυτόν, εσείς αποφασίζετε. Αν είστε άντρας, είναι οι αντίστοιχες ενέργειες σε γυναίκα. Δηλαδή γη ή φωτιά. Και το επόμενο είναι η σκέψη σας. Θέλετε ρε παιδί μου να νικήσετε, θέλετε από τη ζωή γενικότερα να στεφανωθείτε με νίκη, να πείτε ρε παιδί μου ρε ζωή και εγώ κατακατάφερα, νίκησα, προχώρησα, έκανα. Καλή κάρτα, σχέσεις. Συντονίζεται κυρίως με τα μπαστούνια, κάτι έχει να κάνει με τη φωτιά, πολλή ενέργεια και το 6 έχει και εδώ να κάνει με ερωτισμό, έχει να κάνει με φλερτ, έχει να κάνει με σχέσεις, με βαθύτερες σχέσεις, καλή κάρτα και με νίκη όμως, γιατί μπορεί να είναι και τα επαγγελματικά σας εδώ, αλλά γενικά σκέψεις νίκης, αυτό είναι σημαντικό που σας λέω, δηλαδή οι σκέψεις σας να είναι γύρω από τη νίκη σας, γύρω από την εξέλιξή σας. Κάτι ολοκληρώνεται, κάποιος σας βοηθάει, έρχεται, σας σταυρώνει στα πόδια. Σταυρώνω στα πόδια σημαίνει έρχομαι για να σε βοηθήσω, έρχομαι στα πόδια σου, μπλέκομαι στα πόδια σου, άλλοτε με θετικό τρόπο, άλλοτε με αρνητικό τρόπο.
Εδώ είναι μια γυναίκα, μπορεί να πάρετε μια βοήθεια από μια γυναίκα, μια επαγγελματική πρόταση ή κάποια πράγματα ολοκληρώνονται με θετικό τρόπο. Πάλι επαγγελματικά έχει να κάνει, εντάξει, μα σας, η καριέρα σας λίγο, το οικονομικό κομμάτι σας προβληματίζει. Οκ, εντάξει, μια χαρά όλα. Λοιπόν, και το επόμενο που έχουμε είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το Τεουάζ. Το Τεουάζ, λοιπόν, είναι ο πνευματικός πολεμιστής. Θέληση μιλάει εδώ, δύναμη έτσι, δύναμη της διάκρισης. Ναι, διάκριση εδώ πέρα. Και δεν είναι τυχαίο, είναι 15, μας κάνει 6 και αυτό εδώ πέρα 6. Και ο αριθμός 6 λοιπόν έρχεται να σας δώσει ένα μυστικό κρυφό μήνυμα. Και ο αριθμός 6 εδώ πέρα είναι υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε, θα σε στηρίξουν. Ορίστε. Υπάρχει αγάπη εδώ όντως. Αυτή εδώ πέρα το πλαίσιο σας, σαν να σας πλαισιώνουν, σαν να σας προστατεύουν αυτοί οι δύο κιόλας. Τώρα που ξεκαθάρισε και εδώ λιγάκι περισσότερο είναι και να σας προστατεύουν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, έτσι. Φίλοι, άνθρωποι που αγαπάτε, σας αγαπάνε. Δεν είστε και χωρίς στον ήλιο μοίρα που λένε, εντάξει. Πολύ όμορφα πράγματα. Ωραία λοιπόν. Και για τους δίδυμους. Ευχαριστούμε τους δίδυμους. Το βάλω αυτό μέσα. Πάμε. Καρκίνος. Ζώδιο καρκίνος και έχουμε και τη νέα σελήνη στον καρκίνο. Γλυκά πράγματα, όμορφα πράγματα, μαθήματα, ισορροπίες, αισθηματικά, ευαισθησίες, διέστηση, υπομονή, ικανότητες, λίγο, υπάρχει και μια λίγο ψηλό απομονωσούλα. Είναι η εποχή τώρα της νέας σελήνης όπου σας επηρεάζει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τι ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνονται κάποια πράγματα, κάποια σχέδια. Αυτά μπορεί να ολοκληρώνονται με έναν θετικό τρόπο όμως. Τα σχέδια σας που κάνατε, γιατί βγαίνει με μπαστούνι και το μπαστούνι έχει να κάνει με τη ζέστη, με τον ήλιο, με την ενέργεια, κάπου φαίνεται ότι ολοκληρώνονται με θετικό τρόπο. Κάποια σχέδια που είχατε παίρνουν σάρκα και οστά, ολοκληρώνονται, δημιουργούνται, τα βλέπετε να υλοποιούνται. Πάντως αρχίζουν πλέον και μπαίνουν στο παρελθόν με σκοπό να πάτε στο μέλλον για να κάνετε άλλα πράγματα. Και τι πράγματα έχετε να κάνετε επαγγελματικής φύσεως. Ναι, σας απασχολούν τα επαγγελματικά σας και σας τους καρκίνους, είτε γυναίκες είτε άντρες, αλλά συστηματικά εδώ σημαίνει συνεννοούμε, επικοινωνώ, τα βρίσκω και είναι και η εκκλησία. Μπορεί να είναι και κάτι επίσημο. Μπορεί να είναι μια βάφτιση, μπορεί να είναι ένας γάμος, μπορεί να είναι ένας αραβώνας, μια επισημοποίηση, αλλά πρώτο και κύριο είναι το επαγγελματικό. Σχέδια που κάνετε φαίνεται ότι παίρνουν σάρκα και οστά και σας βλέπω σαν έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει, ξέρει τι του γίνεται. Καλό, αυτό είναι καλό. Και ξέρει του γίνεται και στα αισθηματικά, το έχει ξεκαθαρίσει εδώ. Προσέξτε, ξεκαθάρισμα και στα αισθηματικά, αυτό είναι καλό. Αυτό λοιπόν που σκέφτεστε είναι αχ, βαχ, να μπορούσα να υλοποιήσω τα όνειρά μου, τα πάντα όλα. Είναι η κάρτα των ευχών εδώ πέρα. Η κάρτα της ευχής σημαίνει όμως ότι δεν κάθομαι απλά και περιμένω. Εδώ η κάρτα της ευχής σημαίνει σκέφτομαι και θα υλοποιήσω για να πετύχω τα όνειρά μου και αυτά τα οποία θέλω. Πολύ καλή κάρτα, είναι εύνοια, κάρτα εύνοιας, πολύ καλή επικοινωνία και πολύ καλή συμβατικά με εσάς διότι έχει να κάνει με το νερό. Τι σας έρχεται λοιπόν και σας σταυρώνει. Έρχεται το 4 ξυφών. Ξεκούραση, χρειάζεστε ξεκούραση, κάτι χρειάζεστε, μια ξεκούραση. Μέσα στον Ιούλιο πρέπει να ξεκουραστείτε. Μια εβδομάδα άδεια, τουλάχιστον 4 μέρες άδεια. Να ξεφύγετε λίγο, να ξεκουραστείτε, να ρίξετε τις σκέψεις. Θέλετε ξεκούραση. Το μήνυμα εδώ είναι ξεκουράζομαι, ξεκουράζω το μυαλό μου, κυρίως το μυαλό μου, για να μπορέσω να βρω και την ψυχή μου περισσότερο. Ξεκουραστείτε και θα δείτε ότι τα πράγματα θα αρχίσουν λίγο ουφ, να τα παίρνουμε με έναν καινούριο ρυθμό, μέσα από μια καινούρια κατάσταση. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, το ανσούζ. Είναι ο αγγελιαφόρος, μηνύματα, καλή υγεία λοιπόν, μιλάει για την υγεία. Είναι ένας κύκλος αλλαγών, πράγματα που σημαίνει και δώρα και μηνύματα, αλλά και προειδοποίησεις, μαντικές ικανότητες. Αυτό είναι πολύ καλό, η διέστησή σας βοηθάει, μαντικές ικανότητες για να προχωρήσετε. Έχουμε τον αριθμό 3. Ο αριθμός 3 είναι πολύ καλός αριθμός, συντονίζεται και αριθμολογικά με τον Ιούλιο. Πάμε να δούμε τον αριθμό 3. Η σελήνη σε κατευθύνει, εμπιστεύσου το φως της. Πόσο ακριβώς για εσάς τους καρκίνους, έτσι. Νέα σελήνη λοιπόν σας ευνοεί, εμπιστεύσου τη διαδικασία, λέει εδώ πέρα, σε κατευθύνει. Έχετε κατεύθυνση αλλά και ξεκούραση. Ωραία, πολύ ωραία. Όλο το μήνυμα για τους καρκίνους. Στο επόμενο ζώδιο, Λέων. Έρχεται ο Λέων. Μάλιστα, λοιπόν.
Λέων, έχουμε και μία, έχουμε και έναν Ερμή στο Λέοντα, ο οποίος είναι στις 27 Εβδόμου. Αυτό ευνοείστε θετικά, η επικοινωνία που σημαίνει τολμήστε στην επικοινωνία, πείτε αλήθειες, ακεραιότητα, έτσι. Για να δούμε τι ολοκληρώνεται για σας τους Λέοντες, τι μένει στο παρελθόν και ένας βασιλιάς μπαστούνι. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει κάποιες σκέψεις, κάποιες δυναμικές, έχει βγει και η κάρτα που είναι συμβατή με εσάς, είστε εσείς, αν έχετε βγει εσείς, ταυτοποιήστε. Δύναμη, μιλάει εδώ για δύναμη, εδώ μιλάει για διέστηση και επίσης μιλάει και για φωτιά, για πάθος, για προχωράω μπροστά. Οκ, αυτό είναι καλό. Για μισό λόγο, γιατί θέλω να το συνδυάσω λίγο και με το μέλλον. Για να δούμε. Και το μέλλον βγαίνει. Ω, πολύ καλό. Ωραία, εντάξει. Οκ, λοιπόν. Παίρνω αποφάσεις με δύναμη και βρίσκω επανασύνδεση, το τέρι της ζωής μου, νέοι έρωτες, φλερτ, καλές σχέσεις, καλές φιλίες, συνεννοήσεις, όλο αυτό το πράγμα. Οδηγώ όμως και εγώ τα πράγματα. Παίρνω και εγώ αποφάσεις αυτό, έτσι. Δεν μένω αμέτωχος, αμέτωχη. Καλό, πολύ καλό. Είναι το 2 κούπα, καλή συνεννόηση, ισχυρό χαρτί και στα ερωτικά, αλλά και στη συνεργασία. Γιατί έχει να κάνει με επικοινωνία μυαλό με μυαλό, έχει να κάνει καρδιά με καρδιά, επιθυμία με επιθυμία, το αρσενικό στοιχείο έρχεται προς το μέρος του θηλυκού, καλό αυτό σημαίνει και πρωτοβουλία. Ποιες είναι οι σκέψεις σας, η επιτυχία. Οι στόχοι, η επιτυχία, τα οικονομικά να πετύχετε, έχετε μέσα στον Ιούλιο αρκετές ευκαιρίες. Εδώ μπορεί να είναι ιδέες, μπορεί να είναι κάποιοι στόχοι που μπορεί να βάλετε, που θέλετε να πετύχετε στο επόμενο διάστημα. Το όνομά σας γενικότερα πολύ καλό οικονομικά και το εξωτερικό περιβάλλον. Κάποια εύνοια υπάρχει στα οικονομικά. Μπορεί να είναι και τύχη εδώ. Και επειδή ο Ιούλιος είναι και μήνας τύχης, μπορεί να είναι εδώ και κέρδη και από παιχνίδια, τζόγος, αλλά μην πείτε ότι σας το είπα εγώ, δεν θα παίξετε, θα παραβάλλετε πολλά λεφτά, παίξτε 3, 5, 10 ευρώ και βλέπετε, εντάξει. Λοιπόν, και στη συνέχεια τι σας σταυρώνει. Σας σταυρώνει το 8 ξυφών. Λοιπόν, το 8 ξυφών είναι από τις περίεργες κάρτες και σας μιλάει, βρες τη δύναμη να βγεις από όποια δυσκολία είσαι. Είναι οικονομική, είναι συναισθηματική, είναι η εσωτερική σας δύναμη. Ποιο είναι εκείνο το οποίο σε εμποδίζει, ευγέσου λέει εδώ πέρα. Βρες τη δύναμη να καταφέρεις επιτέλους να βγεις και να βρεις τη δύναμή σου και να ξεφύγεις. Το 21 είναι εδώ πέρα, είναι ο αριθμός 3 το μυστικό μήνυμα. Και τι μας μιλάει εδώ πέρα, μας μιλάει. Η δύναμη, μάλιστα. Εδώ λέει η δύναμη και η φωτιά. Σκέτο θα μου πείτε. Η δύναμη και η φωτιά. Η δύναμη και η φωτιά. Η δύναμη και η φωτιά. Μιλάει σαν ένα μυστικό κώδικα εδώ πέρα. Μάζεψε αρκετή δύναμη, αρκετά στοιχεία και προχώρα στους στόχους σου και σε αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις. Πολύ ωραίο το μήνυμα και αυτό εδώ πέρα. Ωραία, να πάμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο. Λοιπόν, στο επόμενο πάμε, ζώδιο Παρθένος, για να δούμε τι έχει να μας πούν γενικές ενέργειες και το μυστικό φυσικά μήνυμα, έτσι, του ζωδίου, για να δούμε. Το πρώτο, λοιπόν, είναι το παρελθόν σας, το οποίο είναι, μάλιστα, θα δικαιωθείτε. Θα δικαιωθείτε όσον αφορά για τους σκόπους σας, σε οποιοδήποτε κομμάτι και τομέα, ό,τι και αν έχετε κάνει, ό,τι και να είναι. Δουλειά, δουλέψατε, θα δικαιωθείτε. Σχέσεις, δουλέψατε, θα δικαιωθείτε. Οικονομικά, θα δικαιωθείτε. Σπουδές, θα δικαιωθείτε. Εδώ έχει να κάνει ότι έχω σπείρει το σπόρο μου και έρχεται η ώρα της συγκομιδής, η ώρα της των αποτελεσμάτων, που είναι θετικά αποτελέσματα. Αυτό το οποίο είναι στο μέλλον είναι, προσέξτε, προς τα που πηγαίνετε, τι σκέψεις κάνετε και μη μιζεριάζετε. Εδώ έχει μια δυσκολία, εντάξει, είναι οικονομικές ίσως δυσκολίες, είναι αυτά που σας προβληματίζουν, είναι δύο αντίθετες τώρα δυνάμεις που είναι σαν να σας τραβάνε κατά κάποιο τρόπο παρελθόν και μέλλον και φοβάστε λίγο στο μέλλον να προχωρήσετε. Προχωρήστε όμως, λέει εδώ, βγείτε από τις δυσκολίες, αλλάξτε προς το θετικό, φέρτε γαλήνη στην ψυχή σας, φέρτε ζέστη στην ψυχή σας και στην καρδιά σας και θα δικαιωθείτε. Αλλά βγείτε όμως από τη δυσκολία. Και ναι, τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν. Στη ζωή αλλάζουν.
Σκέφτεστε, αχ, η τύχη να αλλάξει τύχη μου. Αχ, να είμαι τυχερός, τυχερή. Αχ, εκείνο. Αχ, τ' άλλο. Αχ, ξέρω εγώ, να γνωρίσω, να έχω επιτυχία στα επαγγελματικά μου. Να έχω επιτυχία στα οικονομικά μου. Αχ, να γνωρίσω ένα σύντροφο. Ή αχ, η σχέση μου να βελτιωθεί. Έχετε, συντονίζεστε με κάτι καλό, εντάξει. Αλλά χρειάζεται συναθηνά και χειρακίνη που λένε. Και εσείς να κινήσετε τη διαδικασία. Όμως έχετε τύχη. Το εξωτερικό περιβάλλον με κάποιο τρόπο κάπου θα σας βοηθήσει. Τι σας σταυρώνει. Σας σταυρώνει ένας υπότης. Ένας υπότης φωτιά λοιπόν εδώ πέρα. Ένας υπότης μπαστούνι. Αφορά ζώδια εννοείται της φωτιάς ή οροσκόπους. Αυτό είναι καλό. Και αν ακόμα δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να τον γνωρίζετε, μπορεί να είναι μέσα σας οι καταστάσεις να σας οδηγήσουν και άνθρωποι που μπορεί να σας βοηθήσουν βέβαια, και άνθρωποι έχει εδώ γιατί είναι πρόσωπο, να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να πάτε εκεί που θέλετε και να κάνετε ό,τι θέλετε. Μέσα στον Ιούλιο λοιπόν έχουμε καλές δονήσεις για εσάς και καλούς συντονισμούς. Για να δούμε και μία κάρτα εδώ, να δούμε το μυστικό σας μήνυμα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, αυτή εδώ πέρα πετάχτηκε. Ωραία, λοιπόν είναι το Ingus, αριθμός 8, νέα ξεκινήματα, έλατε προστασία, όμορφα πράγματα, εντάξει, ένστικτα, επιθυμίες, προσωπικές σχέσεις, όλα έρχονται στην επιφάνεια για να ευνοηθείτε. Το 8 έχει να κάνει με το 6, το φέρω κοντά να το δείτε, 8, πολύ ωραίο, φοβερό zoom, μία περίοδος δύναμης και καρμικών γεγονότων, σας τα έλεγα εγώ, καρμικά γεγονότα. Μπορεί να είναι νέες γνωριμίες για σας τις ελεύθερες ή για σας τα κορίτσια, να το πω έτσι. Μπορεί να είναι νέες γνωριμίες, δεν είναι απαραίτητα να είναι όλα ερωτικά. Μπορεί να είναι φιλικό. Μπορεί να είναι και ερωτικό, βεβαίως, εννοείται. Μπορεί να είναι κάτι που να σας παθιάσει. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα σας ξυπνήσει λιγάκι. Μπορεί να είναι μια όμορφη παρέα. Μπορεί. Αλλά πολύ θετικά, συντονίζεστε με πολύ θετικά, όμορφα πράγματα. Επιτέλους, κάποιοι άνθρωποι για σας εκεί όπου είναι, ταιριάζεται με αυτούς. Αυτό βγαίνει, ότι ταιριάζεται και βγαίνεται από τη μιζέρια. Αυτό σημαίνει κυρίως. Ζυγή. Ζυγή, για να δούμε τι θα ολοκληρωθεί. Ωραία λοιπόν. Τι ολοκληρώνεται, τι μένει στο παρελθόν. Α, μάλιστα. Εδώ σημαίνει το εξής. Επηρεάζεστε από τη νέα σελήνη. Από τη σελήνη γενικότερα, στη βάση της σελήνης. Έχετε πολύ διέστηση, ένα διάστημα το οποίο έχετε πολύ διέστηση και αυτή η ενέργεια σας ακολουθεί. Έχει γίνει μία καλή δουλειά, ας το πούμε. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που έχουν βγει και τα δύο εδώ, οι δύο οι κολόνες. Και η μεγάλη αίρια πάντα μιλάει. Μάλλον δεν μιλάει η μεγάλη αίρια. Η μεγάλη αίρια κρύβει πράγματα. Αλλά δηλώνει όμως τη δουλειά που έχει γίνει σε εσάς σε πνευματικό επίπεδο. Και η διέστησή σας είναι πολύ έντονη αυτή την περίοδο. Και εδώ τι έχουμε, μάλιστα εδώ έχουμε έναν βασιλιά. Το μέλλον σας λοιπόν εδώ δείχνει ένα βασιλιά, ένα βασιλιά πεντάκτηνο, ζώδιο γης, είτε ζώδιο είτε οροσκόπος, και είναι εκεί σαν μέλλον και είναι εκεί για να σας δώσει μια σταθερότητα. Είναι εκεί για να σας βοηθήσει οικονομικά, είναι εκεί για να σας ανοίξει νέους δρόμους, είναι εκεί σε ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Πάντως είναι θετικό. Μπορεί να και μια νέα γνωριμία. Ή με κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει και, κοιτάξτε, μπορεί να έχει λεφτά, τα οποία είναι ή γνωριμία ερωτική και η διέστησή σας λέει «Οπ, εδώ είμαστε» ή είναι συνεργασία επαγγελματική. Ό,τι και να είναι καλό. Η σκέψη σας είναι τετράγωνη. Η σκέψη σας είναι «Οκ, εντάξει, να δω τη λογική από εδώ». Εδώ έχουμε διέστηση και εδώ έχουμε λογική. Λοιπόν, για αυτό το μήνα τον Ιούλιο υπάρχει μια μικρή σύγκρουση τώρα εδώ μεταξύ διέστησης και λογικής. Θα το δείτε βέβαια εσείς, δεν είναι και κάτι τρομακτικό, απλά πολλές φορές σας δυσκολεύει αυτό σαν ενέργεια. Και δικαιοσύνη, βγήκε το ζώδιο σας, σας σταυρώνει, έρχεται στα πόδια σας δηλαδή, γεγονότα και άνθρωποι που θα τους συναντήσετε αναγκαστικά. Εντάξει, είτε αυτήν, δηλαδή υπάρχει πολλής κόσμος εδώ πέρα, πολλά πρόσωπα, αρκετές συναντήσεις. Αυτό είναι καλό, διότι κάπου σας οδηγεί προς το μέλλον με καλύτερες συνθήκες. Η δικαιοσύνη μπορεί να έχει να κάνει και με θέματα βέβαια δικαιοσύνης που έχετε περάσει εσείς. Μπορεί να είναι δικαστήρια, υπογραφές, συμβόλαια, αιτιατό, κάρμα. Προσέχουμε λοιπόν εδώ πώς εκφραζόμαστε και τι κάνουμε και τι αποφάσεις παίρνουμε. Ζυγίζουμε τα πράγματα εδώ. Οκ, βάζουμε λογική και τα ζυγίζουμε τα πράγματα. Και επίσης σημαίνει μιλάω, εδώ σημαίνει και μιλάω. Δηλαδή αυτό που διαισθάνομαι, το μιλάω, το εκφράζω σε αυτόν εδώ πέρα, αλλά γίνεται όμως και με μια σχετική λογική. Ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο κύκλωμα υπάρχει.
Εδώ είναι το 22, πολύ καλή κάρτα, διαπέραση, μετασχηματισμός, ελπίδα. Αλλαγές λοιπόν, και έχουμε τον αριθμό 4, το μυστικό σας μήνυμα λοιπόν, για να το φέρω πολύ 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 κοντά, είναι αυτό που θες να χτίσεις, πρέπει να έχει βάσεις, ισορροπία και να είναι και δίκαιο. Πολύ σωστό. Αυτό λοιπόν το κύκλωμα που θες να χτίσεις, ζυγέ ζυγίνα, χρειάζεται λοιπόν να έχει αυτό που είπαμε, να έχει βάσεις και ισορροπία. Και να είναι δίκαιο, να είναι νόμιμο, έτσι. Πολλές φορές λέμε, έλα ρε παιδί μου, να κάνω λίγο δισκαστή, λίγο έτσι, να αυτό κάνουμε. Όχι, όχι, πρόσεξε. Για σένα λοιπόν, ζυγέ ζυγίνα, πρόσεχε, διότι εδώ είναι το αίτιο και το αιτιατό, δεν θα σε συγχωρέσει. Εντάξει. Αν το κάνεις με θετικό τρόπο, δικαιώνεσαι. Πολύ καλός μήνας, πολύ ωραίες αλλαγές, πολύ ωραία μηνύματα. Ωραία. Στο επόμενο. Σκορπιός. Τι ολοκληρώνεται. Για να δούμε. Α, ευχές. Έκανες και εσύ τις ευχές σου. Είπες και εσύ θέλω να ευχηθώ κι εγώ. Να βγουν οι επιθυμίες μου. Πολύ καλή κάρτα. Κάτι ίσως έχει ολοκληρωθεί και με επιτυχία. Ή με τον τρόπο με τον οποίο ήθελες. Κάτι ολοκληρώνεται, έτσι. Εδώ έχουμε ότι... Α, στο μέλλον, αυτό που χρειάζεται να προσέχεις είναι τι εύχεσαι. Έχεις ευλογία. Είναι ο αριθμός 7. Ο αριθμός 7 σημαίνει ευλογία. Βέβαια είναι και περίεργος αριθμός. Δεν είναι κακός, είναι περίεργος αριθμός. Διότι εδώ σημαίνει προσέχω τι εύχομαι, προσέχω γενικότερα την ενέργειά μου, προσέχω αυτά τα οποία μου υπόσχονται, διότι μπορεί να συναντήσω ανθρώπους ή καταστάσεις που να λέω, θα κάνεις εκείνο και τ' άλλο και θα είσαι μεγάλος και βασιλιάς και τελικά να είναι όλα μπαρούφες. Μεγάλος έρωτας, όλο αυτό και να είναι τελικά τίποτα. Το προσέχουμε αυτό. Αλλά επειδή έχεις ευλογία, η διέστησή σου, οι ευχές σου θα σε βγάλουν τη δύσκολη θέση. Ξέρεις, μεγάλη ευχή είναι επίσης και το γλιτώνω από μια δύσκολη κατάσταση προτού αυτή γεννηθεί. Μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία. Αυτό λοιπόν που έχεις εσύ, Σκόρπια, τι άλλο είναι το μυαλό σου. Το μυαλό σου σε τρελαίνει πραγματικά. Είσαι αυτή τη στιγμή μέσα στο κομμάτι το δύσκολο, προδοσία, βλέπεις παντού προδοσίες, δυσκολίες, έχεις βιώσει προδοσίες, σε έχουν αδειάσει και το σκέφτεσαι και το σκέφτεσαι που έχει γίνει τόσο αιμονικό και γι' αυτό εύχεσαι κάτι να ολοκληρωθεί και να έχεις τη δύναμη να τα αλλάξεις. Αυτό είναι το κύκλωμα που σχηματίζεται τώρα. Και αυτό που έρχεται στα πόδια σου και σε σταυρώνει σε διαδικασία είναι ένας υπότης πεντάκτηνο, βοήθεια σημαίνει εδώ, έχω βοήθεια σημαίνει εδώ. Κάποιος θα με βοηθήσει, ίσως από ζώδιο γης ή οροσκόπο γης, με βοηθάει να δω το μέλλον και να προχωρήσω. Μπορεί να και μια νέα πρόταση στα επαγγελματικά. Και βγαίνω από τη μιζέρια μου. Εντάξει. Μπορεί να είναι αυτό κύριος που σε απασχολεί. Αλλά πολύ μιζέρια, ρε παιδί μου, τώρα αυτό το διάστημα. Βγες λιγάκι, δες τα λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Ναι, συμβαίνουν δύσκολες καταστάσεις, εννοείται. Φυσικά και συμβαίνουν. Αλλά αν δεν μπορούμε να πάμε λίγο στο θετικό κομμάτι, πώς θα γνωρίσεις και την αλλαγή. Μπορείς να γελάσεις 3 και 4 και 5 φορές με το ίδιο αστείο. Γιατί να είναι το ίδιο να συμβαίνει, να μην συμβαίνει το ίδιο και με τη στεναχώρια. Γιατί να είναι συνέχεια εκεί και με το ίδιο και με το ίδιο και με το ίδιο να το ταΐζεις αυτό. Αυτό λέει εδώ πέρα. Και τι έχουμε εδώ πέρα είναι το κάνω, έτσι λέγεται, φωτιά, άνοιγμα, δύναμη. Αριθμός 14 είναι πνευματική διάβγεια, ναι βέβαια. Και ανανέωση. Βγες από το σκοτάδι λέει εδώ. Αυτό σημαίνει. Βγες από το σκοτάδι, πνευματική διάβια. Είσαι κάπου μπερδεμένος, μπερδεμένη. Και το 14 έχει να κάνει με αριθμό 5 και το μυστικό σου μήνυμα λοιπόν, το 5 εδώ, είναι να εντοπίσεις μέσα από τα κρυφά και τα περίεργα γεγονότα την αλήθεια. Έλα, αυτό είναι. Περίεργα γεγονότα, είναι περίεργη κάρτα, περίεργη κάρτα. Περίεργα γεγονότα, δες την αλήθεια, εντόπισε τη, προχώρα με σταθερότητα, με το βηματισμό που εσύ γνωρίζεις, θα έχεις βοήθειες, μην ανησυχείς και θα. Και θα μπορέσεις να γλιτώσεις, γιατί από κάτι γλιτώνεις φαίνεται εδώ. Πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο. Προστασία, ναι, προστασία. Αυτή είναι η λέξη. Okay, λοιπόν. Και ο Σκορπιός. Τοξότης. Εδώ λοιπόν. Για πάμε να δούμε. Τοξότης. Λίγο να ανακατέψω. Τι ολοκληρώνεται φίλες και φίλοι. Τι προχωράει. Και παρελθόν, δικαιοσύνη, θέματα δικαιοσύνης. Έχεις εσύ, κόλλησες με τα θέματα δικαιοσύνης. Τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο, έτσι.
δικαστήρια, νομικές υποθέσεις, δυσκολίες, καρμικά γεγονότα. Έγινε εκείνο, έγινε τάλλο, γιατί έγινε αυτό και το αναλύουν. Διότι όταν συμβαίνει ένα γεγονός, διότι όταν αυτή η δικαιοσύνη πάρει την απόφαση, αρχίζουμε εμείς και λέμε και γιατί ήταν έτσι και γιατί η αδικία και γιατί αυτό. Δικαιοσύνη και αδικία σε συνοδεύουν. Για κάποιο λόγο λοιπόν. Κάτι γίνεται μέσα στους τοξότες. Και έχει να κάνει και με... πολύ, πολύ βγαίνει αυτός εδώ πέρα. Και με έναν βασιλιά μπαστούνι, αρσενική ενέργεια, μιλάει για δύναμη. Δικαιοσύνη και δύναμη. Είναι σαν να λες ότι τελικά τα νήματα σε αυτόν τον κόσμο τα κινούν αυτοί που έχουν δύναμη. Κάπως έτσι το καταχώρησες εσύ. Αλλά θα μου πεις τώρα, μα με νοιάζει όλος ο κόσμος. Αλλά αυτό σημαίνει επίσης και αρσενική ενέργεια. Κάτι με το αρσενικό στοιχείο εδώ, με το φίλο, τη φίλη, τον κόμενο, τον εραστή, τον έτσι, τον άντρα, το σύζυγο, το ένα, το άλλο, με αυτόν που έχω σχέση, κάτι μιλάει για δικαιοσύνη εδώ. Σαν να λες, θέλω δίκαια πράγματα, φίλε. Ναι, οκ, okay, έχεις τη δύναμη, έχεις και μια ορμή, αλλά εδώ θέλω δίκαια πράγματα. Δίνω, παίρνω. Αυτό είναι το μήνυμά σου που περνάς. Και αφορά άντρες, γυναίκες, έτσι το αντίστοιχο σε συμβολισμός. Νέα ξεκινήματα σκέφτεσαι στο επαγγελματικό κομμάτι. Άντε να κάνω κάτι καινούριο, λες εδώ πέρα. Άντε επιτέλους να ξεκινήσω. Άντε στα επαγγελματικά κάτι ωραίο να έρθει, κάτι ωραίο να γίνει. Μπορεί να έχεις μια προσφορά όντως. Επαγγελματική. Επαγγελματικές συμφωνίες, επαγγελματική συνεργασία, νέο ξεκίνημα. Σου το προσφέρω, λέει εδώ πέρα. Έλα να το δεις. Βέβαια εδώ σημαίνει, αν θέλω θα περάσω την πόρτα. Το κατόφλι νέας εταιρείας, του νέου επαγγέλματος, της νέας έναρξης. Αν θελήσω είναι εδώ. Έχει λεπτομέρεια πώς το εξηγούμε. Και σε σταυρώνει, έρχεται στα πόδια σου μια βασίλισσα, ναι. Μια βασίλισσα είναι εκεί για να σε βοηθήσει. Μια βασίλισσα νερού, μια βασίλισσα που σε αγαπάει, έρχεται να σου αποδείξει αλήθειες, να στις καταδείξει, να στις αναδείξει. Είναι καλό αυτό και διέστηση. Εδώ σου λέει και για διέστηση. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, δεν έχω έναν άνθρωπο τώρα του νερού, γιατί είναι βασίλισσα του νερού, ζώδια του νερού, είτε οροσκόπη. Αν δεν έχεις κανέναν, τότε πάμε στο άλλο κομμάτι που σημαίνει είσαι εσύ και είναι η διέστησή σου που σου λέει ξύπνα, δέστα. Για να δούμε το επόμενο που έρχεται. Ο 25 λοιπόν είναι ένα πολύ καρμικό χαρτί. Είναι ο αριθμός 25 λοιπόν εδώ πέρα. Το 25 σημαίνει καρμικές ολοκληρώσεις, αναζητήσεις. Κάποια πράγματα δεν θα τα μάθεις ποτέ γιατί συμβαίνουν, ας το πούμε. Και αυτό διότι έτσι είναι η φύση των πνευματικών πραγμάτων. Όπως δεν θα μάθουμε πολλά πράγματα και υπάρχουν πολλά μυστήρια, λέω με τον Ιησού, όπως υπάρχουν πολλά μυστήρια στο παρελθόν, κάποια πράγματα, αν έχει γίνει έτσι, δεν έχει γίνει έτσι, δεν θα τα μάθουμε ίσως και ποτέ. Εντάξει, δεν χρειάζεται περισσότερο να απασχολείς το μυαλό σου. Αισιοδοξία και προχώρα. Και το 25 έχει να κάνει με τον αριθμό 7 και ο αριθμός 7 τι σου λέει? Εξέλιξη μέσα από θεραπεία αυτού, θετική εμπειρία, αντίληψη των 7 πνευματικών νόμων. Και δεν είναι τυχαίο διότι το 25 μας κάνει 7, 7 πνευματικοί νόμοι. Ανέλησέ τους, έχω κάνει και βιντεάκια για πνευματικούς νόμους, για κάρμα, τι σημαίνει. Μπες μέσα να τα σκαλίσεις λιγάκι να τα δεις, υπάρχουν λοιπόν. Οπότε πνευματικοί νόμοι, αντιλαμβάνομαι τους πνευματικούς νόμους, γιατί εδώ είναι οι νόμοι, να και οι νόμοι εδώ. Γιατί η δικαιοσύνη δεν έχει να κάνει με τους νόμους μόνο εδώ. Στη δική μας ενσάρκωση, στην τρίτη διάσταση, ας το πούμε, έχει να κάνει και με τους πνευματικούς νόμους να τους αντιληφθείς. Ωραία, λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Ωραία, εντάξει, είναι σημαντικό κομμάτι αυτό να το αντιληφθείτε, να αντιληφθείτε τους πνευματικούς αυτούς νόμους, θα σας οδηγήσουν, θα μπορέσετε να προχωρήσετε. Λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο. Να προχωρήσουμε στο επόμενο ζώδιο. Μισό λεπτό. Ωραία. Εγώ καιρή λοιπόν. Εγώ καιρή, μήνας Ιούλιος. Για να δούμε τις γενικές ενέργειες, με τι συντονίζεστε, τι υπάρχει για εσάς. Οπ, τι γίνεται εδώ, χαμός. Λοιπόν, τι μου βγήκε. Ισορροπίες, καταφέρατε και κρατάτε ισορροπίες, προτάσεις ως επαγγελματικές, έχετε καταφέρει και έχετε κρατήσει το κομμάτι σας να ισορροπήσετε μέσα σε όλο αυτό αυτό που περνάτε ίσως, αλλά εδώ σημαίνει και προτάσεις, δύο προτάσεις επαγγελματικές, ίσως επαγγελματικές, μπορεί και συναισθηματικές, μπορεί και σε κάποιο τέτοιο κομμάτι, εξισορροπώ, εν πάση περιπτώσει εξισορροπώ και τα οικονομικά μου. Ο κόσμος, κάρτα η οποία είναι λίγο ευνοϊκή προς εσάς, διότι από πίσω κρύβεται ο Κρόνος και ο κόσμος πάντα σημαίνει ότι
αν κάνω τα πράγματα σωστά, τότε θα δικαιωθώ, θα έρθει η επιτυχία, θα έρθει η ολοκλήρωση. Άρα για αρκετούς εγώκερους εγωκερίνες, μάλλον στα επαγγελματικά, υπάρχει μια καταξίωση, υπάρχει μια ολοκλήρωση, υπάρχει ένα μπράβο τα κατάφερες, ωραία τι γίνεται εδώ, χαμός. Γιατί οι εγώκεροι λοιπόν γίνεται τα σπάνια. Λοιπόν, σχέσεις, καρμικές σχέσεις, ναι, καρμικές σχέσεις, καρμικές συναντήσεις με ανθρώπους, μπορεί να είναι και από το παρελθόν εδώ πέρα, να δείτε κάποιους ή να μάθετε κάποια νέα ή να συναντήσετε με κάποιους ανθρώπους από το παρελθόν, ερωτικά κυρίως, αλλά πολύ θετικά όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, παρελθόν. Και είναι ναι, έχετε κι εσείς πληγωθεί, τελειώνει όμως, έλα, ολοκληρώθηκε. Σας έχουν προδώσει, έχουν μιλήσει πίσω από την πλάτα και τι δεν έχουν πει και τι δεν έχουν κάνει. Αλλά σε οποιοδήποτε θέμα, έτσι, σε οποιοδήποτε τομέα, επαγγελματικά, ερωτικά, συναισθηματικά ή προδοσία. Αλλά όμως εσείς ή εγώ καιροι, επειδή είναι στο παρελθόν, ολοκληρώνετε και δείτε δύο διαφορετικές καταστάσεις, δύο διαφορετικές ενέργειες. Είναι ο αριθμός 10, κάτι θέλει να σας πει ένα μήνυμα. Δείτε άλλη κάρτα, άλλη κάρτα. Η μεταμόρφωση. Εδώ σημαίνει αναστένομαι. Εδώ σημαίνει ξεκινάω. Εδώ σημαίνει κάτι καινούριο, κάτι όμορφο. Οικογένεια, στήριξη, χαρά, ευτυχία. Α, μάλιστα. Αυτό που έρχεται σαν η σκέψη σας στο εξωτερικό περιβάλλον είναι ο τρελός. Εδώ σημαίνει θα προχωρήσω στη ζωή μου ό,τι κι αν οι άλλοι λένε για μένα. Εγώ θα κάνω αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνω. Και χρειάζεται και λίγο τρέλα. Δεν χρειάζεται να μένετε στα σχόλια των άλλων. Προχωρήστε, κάντε αυτό το οποίο θέλετε εσείς. Ευνοήστε. Είναι το ρίσκο εδώ. Εδώ είναι η πνοή του Θεού. Έχετε μια ευλογία δηλαδή για να κάνετε αυτό το οποίο θέλετε. Στις σχέσεις, στα επαγγελματικά σας, στη χαρά σας, στην ευτυχία σας, ό,τι είναι. Και εδώ αυτό που σας σταυρώνει είναι ένας υπότης ξυφών. Ο υπότης ξυφών είναι δύο πράγματα. Ο υπότης ξυφών είναι ένας εχθρός, ο οποίος μπορεί να ανήκει και σε ζώδιο του αέρα ή οροσκόπο αέρα. Αν δεν είναι αέρας, μπορεί να είναι επίσης και ο συμβολισμός. Όπου έρχεται και σας ορμάει. Και τι σας λέει, εγώ σε θέλω έτσι. Α, σου λέει, εγώ και εγώ σε θέλω έτσι. Ή εγώ και ρίνα, εγώ σε θέλω έτσι τα πατώματα. Σε θέλω να είσαι κάτω και να σε βλέπω να στεναχωριέσαι. Ή σημαίνει πολέμα. Πάρ' το πάνω σου, πάρε δύναμη, γέμισε με αρκετή ενέργεια, με αρκετή δύναμη και προχώρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει και όλες είναι δύο οι σημασίες, ο καθένας ότι τι ταιριάζει με εσάς, γιατί όντως στο τέλος αυτό που σου λέει πολέμα, αυτό σημαίνει, λέει πολέμα, πολέμησε για αυτή την ευτυχία σου, πολέμησε για τα καινούργια ξεκινήματα, πολέμησε να φύγει και αυτό εδώ πέρα το πράγμα, η κατάθλιψη. Έχουμε λοιπόν το Ινγκούζ, είναι ο αριθμός 8 λοιπόν, νέα ξεκινήματα, προστασία, έχεις ευλογία και ο αριθμός 8 για εσάς τους εγώκερους, είναι για να το φέρω εδώ κοντά να το δείτε, τι σημαίνει, αν τα κάνεις όπως πρέπει, ο χρόνος θα σε ανταμείψει, μάλιστα. Θυμάστε προηγουμένως η κάρτα που έπεσε ο χρόνος, ο κόσμος δηλαδή. Αυτό είναι. Θα ανταμυφθείς. Εγώ και ρε, θα ανταμυφθείς. Κάντα όπως πρέπει και θα αμυφθείς. Θα το δεις αυτό. Έχεις εγώ και εγωκερίνα πολύ μεγάλη δύναμη. Γίνε πολεμιστής. Δεν σημαίνει ότι θα πάρεις το σπαθί και θα κόβεις κεφάλια. Σημαίνει εσωτερική δύναμη, ψυχική αντοχή και ψυχική δύναμη. Και κάνε πράγματα στη ζωή σου που σου αρέσουν. Πολύ ωραίο. Ωραίο μήνυμα και για τους εγώκερους. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να τα μαζέψω εδώ, στο επόμενο που είναι ο υδροχός. Ωραία, υδροχός. Ωραία. Τι τελειώνει για σας τους υδροχός, τι ολοκληρώνεται, τι έρχεται, διαμάχες, παρεξηγήσεις, δυσκολίες. Κάτι φαίνεται λοιπόν, ολοκληρώνεται. Όσον αφορά, μπορεί να είναι στη δουλειά, μπορεί να είναι στα συναισθηματικά σας, μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι οικογενειακό περιβάλλον, παρεξηγήσεις και δυσκολίες και τσακωμή. Στο μέλλον λοιπόν αυτό που έρχεται είναι η μεγάλη ιερία. Η μεγάλη ιερία μας μιλάει τώρα εδώ για διέστηση και φάσεις της σελήνης. Συντονίζεστε καλά με αυτό το κομμάτι. Ωραία, πολύ καλό. Διέστηση. Χρησιμοποιήστε τη διέστησή σας, θα σας οδηγήσει σε πολύ σωστά μονοπάτια. Μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Οκ. Okay. Εδώ τώρα σημαίνει
Εδώ τώρα σημαίνει να φροντίσω τα οικονομικά μου. Εδώ σημαίνει και βοήθεια. Θηλυκό στοιχείο βγαίνει εδώ. Μπορεί να υπάρξουν γυναίκες οι οποίες να σας βοηθήσουν στα επαγγελματικά σας, στα οικονομικά σας, στην εξέλιξή σας στην επαγγελματική και η διέστησή σας δεν είναι τυχαίο. Έχουμε θηλυκή ενέργεια. Θηλυκή ενέργεια σημαίνει γυναικείο στοιχείο, είτε άντρα είτε γυναίκα είστε, σημαίνει ότι κάποιο πρόσωπο γυναικείο ίσως θα σας βοηθήσει και θα σας δώσει λύσεις που περιμένετε. Αυτό λοιπόν σας σταυρώνει είναι ένας αυτοκράτορας. Κρυός εδώ στο ζώδιο, εδώ είναι ζώδιο της γης, εδώ έχουμε να κάνουμε καθαρά με τη σελήνη κυρίως και με το ζώδιο τώρα του καρκίνου θα έλεγα και των ιχθύων βεβαίως. Ο αυτοκράτορας σας μιλάει για δύναμη. Ο αυτοκράτορας σας μιλάει στηρίξου στα πόδια σου. Σας σταυρώνει. Το σταυρώνει σημαίνει τα γεγονότα και οι άνθρωποι που έρχονται στα πόδια σας μπροστά σας για θετικό κύριο σκοπό έτσι και τρόπο. Και έχει να σας μιλήσει για κάποια θετικά πράγματα. Πάρε το θετικά λέει εδώ. Βρες τη δύναμη. Okay. Δες το λογικά σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι ένας συνδυασμός λογικής, διέστησης, πρακτικότητας. Από κάτι να βγείτε. Είναι ένα κύκλωμα ιδιαίτερο εδώ, το οποίο έχετε όμως στήριξη και σας λέει δες το παιδί μου όρημα. Δες τα πράγματα πιο όρημα, τι σου λέει η καρδιά σου και θα βγεις από αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, το μυστικό μήνυμα είναι το 7, είναι το νοδίζ, είναι οτχής, είναι ο εξαναγκασμός, είναι η θλίψη, η βία, οι δυσκολίες που έχεις περάσει, κάποια ίσως δύσκολες καταστάσεις και γεγονότα και έχουμε τον αριθμό 7. Ο αριθμός 7 μας λέει αυτό εδώ πέρα. Χρειάζεται τώρα να μελετήσεις την κατάσταση και να πάρεις αποφάσεις μέσα από γεγονότα. Πόσο στο ακριβώς. Αυτός εδώ λοιπόν σου λέει δες τα γεγονότα, δες τι είναι αυτό που σε προβληματίζει και μετά πάρε κάποιες λογικές αποφάσεις για να βγεις από αυτό το κύκλωμα το οποίο σε πιέζει πάρα πολύ. Απελευθέρωση με μια λέξη, θα έλεγα λέξη κλειδί για εσάς τους υδροχόους. Αυτό το μήνα Ιούλιο είναι απελευθερώνομαι. Τα βάζω κάτω και απελευθερώνομαι. Πολύ καλό. Ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα ετοιμαζόμαστε, θα πάμε λοιπόν στο ζώδιο των ιχθύων. Ιχθύς λοιπόν. Για να δούμε. Τι είναι αυτό το οποίο ολοκληρώνεται. Οπότε έχουμε το εξής. Ναι, ακούσατε μια πόρτα που έκλεισε. Είναι γιατί ο γάτος μου είναι παιδιά απίστευτος. Ανοίγει πόρτες, ξέρει και ανοίγει πόρτες. Λοιπόν, δεν κάνω πλάκα. Τσούκου, τα καταφέρνει με τα νύχια του, με τα δόντια του. Τον έχω δει, παλεύει, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Δεν την κλειδώνω, την έχω λίγο έτσι εδώ, έτσι. Ας το πούμε, σειρώμενη ανοιχτή. Λοιπόν, γεια σας λοιπόν τους ηχθείς και εδώ είναι τα μαθήματα. Χρόνο χρειάζεστε, μαθήματα, εφόσον τα κάνετε σωστά, τότε δικαιώνεστε. Ολοκλήρωση, δικαιώνεστε, δύναμη, πολύ καλά. Εδώ τώρα, αν είναι δυνατόν, μεγάλη έρεια πάλι. Έχει λοιπόν, είναι σε κάποια ρηξίματα, κάποιες κάρτες επιμένουν να βγαίνουν. Η μεγάλη έρεια μιλάει για διέστηση, έτσι. Εδώ μιλάει για διέστηση, μιλάει για φάσεις της νέας σελήνης. Επηρεάζεστε όσον αφορά με τη νέα σελήνη στον καρκίνο που θα γίνει στις 10 Ιουλίου. Δείτε το αυτό. Κάτι θέλει να σας πει. Η αυτοκράτηρα για το μέλλον. Αυτό είναι πολύ καλό. Αποφάσεις, δύναμη, αλήθειες, νέα πράγματα. Είναι το νέο, είναι ο αριθμός 3. Ο Ιούλιος έχει δόνηση 3 που σημαίνει χαρά. Συντονιστείτε με τη χαρά, λέει εδώ πέρα. Συντονιστείτε με τη δημιουργικότητα, με τη φαντασία, με την ομορφιά. Για εσάς τους ηχθείς, άντρες, γυναίκες, λέει ρε παιδί μου, να χαρείς, βγες έξω να χαρείς, να κάνεις πράγματα που σ' αρέσουν. Λοιπόν, οπότε, στο επόμενο, αυτό το οποίο βγαίνει, ένας βασιλιάς κούπα. Λοιπόν, ζώδιο και εδώ, ζώδια του νερού, κάτι σας απασχολεί. Ζώδια του νερού σας απασχολούν, οροσκόπος στο νερό. Αλλά πέρα από αυτό και αυτός μιλάει για διέστηση. Για ηρεμία ψυχής, για ηρεμία μυαλού, για διέστηση, για υπομονή. Υπομονή σου λέει εδώ, κοιτάξτε, είναι τρεις οι οποίοι κάθονται. Έχουν έναν θρόνο. Θρόνο. Και οι τρεις κάθονται. Και οι τρεις λοιπόν περιμένουν και αυτά τα δύο είναι και λίγο κλειστά χαρτιά. Δηλαδή δεν μιλάνε πολύ. Σαν να σας περνάει ένα μήνυμα εδώ τώρα, αυτό το κύκλωμα να το πούμε έτσι, ότι μην αποκαλύψεις τα χαρτιά σου εντελώς αυτή την περίοδο. Να χαρείς, να κάνεις, αλλά δεν χρειάζεται να τα λες όλα.
Αυτό που συσταυρώνει είναι προσοχή σε θέματα αποφάσεων. Έχεις μια δυσκολία, έχεις μια εδώ λίγο σαν το παιδί που κάθεται κακιασμένο και δεν θέλει τίποτα να δεχτεί και έχει μουτρώσει ας πούμε και κάθεται στη γωνία. Έχει μουτρώσει, έχει κλείσει και τα χέρια του και λέει δεν μιλάω σε κανένα αυτή τη στιγμή, δεν θέλω κανένα μου λέει. Okay. Το 4 λοιπόν εδώ, γιατί έχει βγει πολύ νερό, εδώ σαν να σου λέει ότι βγες, σήκω, δες ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα εκεί έξω, τα οποία είναι θετικά, έχεις διέστηση, έχεις δύναμη, νέα πράγματα να ξεκινήσουν, κάποιοι και αρσενικά στοιχεία και θηλυκά στοιχεία σε βοηθάνε, σου δίνουν μια αίσθηση δύναμης, μια αίσθηση να πάρεις αποφάσεις, να δεις λίγο διαφορετικά τη ζωή και αυτό είναι πολύ θετικό. Και το μυστικό μήνυμα, μισό λεπτό να τα ανακατέψω, να πάρω το μυστικό μήνυμα, ωραία είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το 11, φιμπού, συντήρηση, εκπλήρωση, προσδοκίες, αμοιβές υλικές, πνευματική τροφή, κάλεσμα για έρευνα. Okay, σε καλούν λοιπόν αυτά τα χαρτιά εδώ πέρα σε λίγο πιο πνευματικά πράγματα. Για να δούμε, το 11 είναι το 2 και δεν είναι τυχαίο διότι είναι, αν το δείτε, 11 και 11 έχουν μια ομοιότητα εδώ. Μας κάνει τον αριθμό 2 και ο αριθμός 2 τι λέει εδώ, βοηθάς ανθρώπους με τη διέστησή σου και την εσωτερική σου γνώση. Μάλιστα, ορίστε. Να τη εσωτερική γνώση, να τη διέστηση. Εννοείται ότι αυτό παίζει ρόλο και το ζώδιο σας και ο οροσκόπος. Έχετε καλό στρώσιμο εδώ πέρα, καλή δύναμη από κάτω, αρκετές καλές δυνατότητες και βοηθάτε και τους ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε σε μια ενέργεια εσείς και φαίνεται ότι και συναισθηματικά ισορροπείται. Αυτό βγαίνει εδώ. Αρχίζει να υπάρχει μια πνευματική και συναισθηματική ισορροπία στη ζωή σας. Λοιπόν, και με αυτό ολοκληρώσαμε φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας, για τα καλά σας λόγια που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου στο κανάλι, μην το ξεχάσεις, πατήστε και το καμπανάκι. Ευχαριστώ και εσάς τους παλιούς συνδρομητές. Καλώς τον εδώ το γατούλι, μου ήρθε για να το χαϊδέψω, ε. Τι κάνεις, εντάξει, χρουχρού έχεις ξεκινήσει, όλο μου, τι γλυκούλης που είσαι, λοιπόν. Και με αυτά τα όμορφα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.